Κύριε Αδαμίδη, υπάρχει ένα παράδοξο όσον αφορά το δίκαιο, το διεθνές και το νομικό καθεστώς σε αυτή την ανακολουθία 6 και 10 ναυτικών μιλίων θαλάσσιου χώρου και εναερίου χώρου σήμερα, γιατί εσείς είστε από εκείνους που αρθρογράφησε επώνυμα ότι ένα από τα όπλα που έχει η χώρα μας στη φαρέτρα της είναι ή δυνατόν και χθες να πάει την Αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν το έχουμε κάνει. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι μια ετερογωνία. Είναι σίγουρα ένα παράδοξο και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράδοξο, οπότε δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Λοιπόν, καταρχάς η Τουρκία πάντοτε υπεραμεινότανε μέχρι το 1974 τα 12 ναυτικά μίλια ως Αιγιαλίτιδα ζώνη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Αλέξανδρο Ζαϊμή καθιερώνει τότε ένα αέριο χώρο 10 ναυτικών μιλίων. Πίστευε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι αρχηγέ μου, στη δύναμη αυτού του όπλου. Το 36 έρχεται ο αναγκαστικός νόμος μεταξά. Αυξάνει, με διορθώνεται, το θαλάσσιο χώρο στα 6 ναυτικά μιλιά. Βλέπουμε και τα σχετικά έγγραφα εμείς στον αέρα. Εσείς δεν τα βλέπετε, κυρία Δαμίδη. Διατηρεί τον εναέριο χώρο στα 10 ναυτικά μιλιά. Λέει λοιπόν ο αρχηγός, μα από το 36 μέχρι τουλάχιστον το 1975, να το πω έτσι, η Τουρκία δεν λέει ότι κακώς το πράτεται. Δεν έχει λειτουργήσει ως εθιμικό δίκαιο, ρωτώ ένα νομικό. Και μάλιστα στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει πριν τη σύμβαση του 1958 περί υφαλοκρηπίδα στη Γενέβη, ναι, η Τουρκία υπεραμεινότανε των 12 ναυτικών μιλίων και η Ελλάδα αντιθέτως, ως δυτική χώρα αλλά και ως εφοπλιστική ναυτιλιακή δύναμη, υπεραμεινόταν των 6 ναυτικών μιλίων. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας δεν ήθελε αύξηση των χωρικών υδάτων. Να τα λέμε όλα όπως είναι ακριβώς, εξαιτίας της ναυσιπλοείας και της θέσης που είχε. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω ότι κάνετε λάθος. Μάλιστα.